σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή προχώρησε η ίτσε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό λοιπόν και τη Ρενέ Σαραντινού. Η προσωπική σου ζωή επηρέασε σε κάποιο βαθμό την επαγγελματική ή το αντίστροφο. Ποτέ δεν μπέρδεψα την προσωπική μου ζωή με την επαγγελματική, ακόμα και στις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές, έχω νιώσει καταφύγιο στη δουλειά, αλλά και το αντίθετο, κάθε κούραση ή πρόβλημα στον χώρο της δουλειάς ξεχνιέται γυρίζοντας στο σπίτι και στην αγκαλιά των δικών σου ανθρώπων. Πώς είναι η σχέση με τον γιο σου στο μεγάλωμά του? Η σχέση του γιού μου με μένα, μου θυμίζει τη δική μου με τους γονείς μου, που ήταν αγαπησιάρικη, αλλά και δύσκολη, γιατί πολλές φορές διαφωνούμε, αλλά μαθαίνουμε όμως ο ένας από τον άλλον και πάντα σέβομαι τη γνώμη του, τις επιλογές του, όπως και την ελευθερία του. Είσαι η παραδοσιακή Ελληνίδα μητέρα. Παραδοσιακή δεν θα το έλεγα, σίγουρα όμως μια μητέρα που χαίρεται με τις επιτυχίες του παιδιού της, χωρίς πίεση και χωρίς να επιβάλλει την παρουσία της παντού. Τα παιδιά δεν μας ανήκουν, δεν είναι κτήμα μας, θέλουν προστασία και κατανόηση στα λάθη που κάνουν, θέλουν πολύ αγάπη και επιβράβευση σε ό,τι κατακτούν. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου στον ρόλο της γιαγιάς? Ναι, και νομίζω θα είμαι η πιο ροκ γιαγιά στην ιστορία, γέλια. Πώς είναι η προσωπική σου ζωή? Η προσωπική μου ζωή, είναι όπως όλων μας, με τα πάνω της, αλλά και τα κάτω της, με τις εξάρσεις της, αλλά και τις βαρετές της μέρες, με καινούργιους και παλιούς έρωτες, με ενθουσιασμούς και με μοναξιές, με τρελά γλέντια, φίλους, βαβούρα, αλλά και τη λατρεμένη ησυχία της μοναξιάς, είναι όλα υπέροχα και όλα καλοδεχούμενα. Η συντροφικότητα, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου όσο περνάει ο καιρός? Περνάει δεν περνάει ο καιρός, η συντροφικότητα αν είναι όπως την ονειρεύεσαι, ένταξη, αν όμως όχι, προτιμώ μόνη να ξεσαλώνω έξω με φίλους, παρά σπίτι με λάθος σύντροφο. Facebook, Twitter.